τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ανοίξει το κολυμβητήριο, εξηγεί ο πρόεδρος του ΟΠΑΚ, κ. Ιωάννης Δεσποτίδης. Σύμφωνα με εγκύκλιο που έφτασε από το Υπουργείο, τα σωματεία έχουν την ευθύνη να ορίσουν έναν αρμόδιο COVID-19, ο οποίος θα έχει λίστα με τα ονόματα και τα αποτελέσματα των αθλητών που έχουν υποβληθεί σε γρήγορα τεστ. Μόνο αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα μπορεί ο αθλητής να κάνει χρήση του χώρου. Σύμφωνα με τις εγκυκλίωσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τις εξειδικευμένες για το συγκεκριμένο θέμα, τα σωματεία τα οποία κάνανε, γιατί αυτό το διάστημα με τη νέα ΚΙΑ δεν είναι ανοιχτό το κολυμβητήριο για προπονήσεις στις ομάδες ή στο κοινό, αλλά στην περίπτωση που ξαναανοίξουν, τα σωματεία τα οποία χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις είναι υποχρεωμένα με τον υπεύθυνο COVID, ο οποίος ορίζεται από τα ίδια, να φέρουν στην εγκατάσταση μία φορά την εβδομάδα μία λίστα, η οποία θα ενημερώνει ότι οι αθλητές που θα κάνουν χρήση της εγκατάστασης έχουν υποβληθεί σε τεστ COVID, σε rapid test συγκεκριμένα, όπως προδιαγράφεται από την εγκύκλιο, βάσει της οποίας έχουν κάνει τεστ COVID, ήταν αρνητικό και μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. Δηλαδή, το κάθε σωματείο το οποίο χρησιμοποιεί την εγκατάσταση ορίζει έναν δικό του υπεύθυνο και αυτός ο υπεύθυνος μία φορά την εβδομάδα συλλέγει τα ονόματα των αθλητών και σε μία λίστα αναγράφει ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές έχουν κάνει τεστ, είναι αρνητικοί και άρα εκ των πραγμάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση.